χώρο από τη δεκαετία του 70 και μετά, με την κυκλοφορία του πρώτου του δίσκου για δέσιμο το 1978. Ήδη είχε γίνει γνωστός στις μπουάτς της Πλάκας, εγώ και ο ζυγός και διαγώνιος, καθώς και με τις εμφανίσεις του στα νυχτερινά κέντρα Διογένης, Δειλινά και Στόρκ. Κυκλοφόρησε μια σειρά από δίσκους με σατυρικά τραγούδια που τον κράτησαν για πολλά χρόνια στις πρώτες θέσεις των δισκογραφικών charts. Αλλά και οι ταινίες του σπάνε την εποχή εκείνη όλα τα ρεκόρ των εισιτηρίων. Και οι εμφανίσεις του μάλιστα στην τηλεόραση τον καθιερώνουν ως τον εμπορικότερο καλλιτέχνη της χιλιετίας σύμφωνα με την AGB. Κυκλοφορεί ακόμα μεγάλος αριθμός από πειρατικές κασέτες του με ηχογραφημένες παραστάσεις και ραδιοφωνικές εκπομπές που παρουσιάστηκαν από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας το 1981 μαζί με τον Αντώνη Ανδρικάκη. Και Αντώνη, ποιος δεν θυμάται τους δίσκους του «Δοξάστε με», «Πατάτες», ο γνωστός μας και αγαπημένος Τραμπάκουλας, «Μαλακά, πιο μαλακά» που όλοι σιγοτραγουδούσαμε το 1984, «Το έθνος ανάδελφων», «Γρανίτα από Τζατζίκι» και τόσες άλλες μεγάλες επιτυχίες. Τα διαφημιστικά σποτ τα οποία συμμετείχε στην τηλεόραση είχαν βραβευτεί από το Φεστιβάλ Ελληνικής Διαφημιστικής Δημιουργίας της ΕΔΕΕ. Όπως είπαμε και στην αρχή, ήταν πολυσχηδής καλλιτέχνης. Έγραφε ποίηματα. Είχε εκδώσει πολλά βιβλία, τα οποία, μάλλον πολλά από αυτά, είχαν βραβευτεί από την Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. Ήταν ζωγράφος, όπως και ο πατέρας του. Είχε εκθέσει μάλιστα έργα του σε πολλές ατομικές εκθέσεις σε όλη την Ελλάδα. Αγαπούσε τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο. Τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ακριβώς, είχε αναλάβει με επιτυχία τον Απόλλωνα Καλαμαριάς το 1980 και είχε γίνει και πρόεδρος της ΕΠΑΕ για 3 χρόνια τέλη της δεκαετίας του 80. Αλλά ήταν και πολιτικά ενεργός. Υπερασπίστηκε με θέρμη την ποντιακή ομογένεια. Συχνά αναρτούσε πολιτικές απόψεις του στο προσωπικό του ιστολόγιο. Είχε ταχθεί υπέρ του όχι στο δημοψήφισμα που είχε γίνει. Τι άλλο να πούμε, ήταν όπως είπες και εσύ η επιτομή της σάτυρας. Ήταν από φτωχή οικογένεια. Ήταν φτωχή ότι οικογένεια. Ο Γιώργος Οικονομίδης. Ο Γιώργος Οικονομίδης. Είχε μεγάλη αγάπη για την οικογένεια της, για την καταγωγή του, για τον Πόντο. Μεγάλωσε σε εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Ωστόσο, η συμμετοχή του σε μια βραδιά ταλέντων του Γιώργου Οικονομίδη άλλαξε τη ζωή του. Καθώς εκτός από το πρώτο βραβείο, ο Οικονομίδης του ζήτησε να έρθει στην Αθήνα. Έγινε ο δάσκαλος και οδηγός του. Σπούδασε στη δραματική σχολή Κατσέλη. Εμφανίστηκε, όπως είπαμε, σε κοσμικά κέντρα. Μετά έφυγε για το Μόντρεαλ. Εκεί παντρεύτηκε τη γυναίκα του, έκανε και 3 παιδιά. Και γυρνώντας ξεκίνησε τη μεγάλη του καριέρα, πρώτα στις Μπουάτ, μετά στις διάφορες, μετά ήταν η δίσκη που κυκλοφόρησε, σατυρική δίσκη, νομίζω κάτι καινούριο στην Ελλάδα την εποχή εκείνη. Θα τον θυμηθούμε, ναι, θα ετοιμάσουμε και αφαιρώματα για τα επόμενα δελτία μας, με θλίψη ακούσαμε την είδηση του θανάτου του.